Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας Λίνα επισκέφτηκε την φρεγάτα Ίδρα και βρέθηκε και ο ίδιος εν πλώ, καθώς ίδια βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Συνοδευόταν από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον στρατηγό Δημήτριο Χούπη, όπως και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον αντινάμβαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αρχικά προσγειώθηκε με αεροσκάφο στο Τσιμπουτί και στη συνέχεια με το οργανικό ελικόπτερο της φρεγάτας κατάφερε να φτάσει στην ελληνική φρεγάτα Ίδρα, που βρίσκεται εν πλώ στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες. Άλλωστε, η φρεγάτα νωρίς το πρωί απέπλευσε από το λιμάνι του Τσιμπουτί και βρίσκεται στην περιοχή των επιχειρήσεων για την αποστολή της συνοδείας και της προστασίας των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Να πούμε ότι ήδη υπάρχει ένας προγραμματισμός 4 ημερών για την φρεγάτα στην περιοχή, στην υποπεριοχή όπου δράσει την Ερυθρά Θάλασσα, για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας, καθώς εκεί οι απειλές από τους Χούθη είναι συνεχείς. Άλλωστε, και το Σάββατο είχαμε αναχέτηση από το γαλλικό πλοίο που συμμετέχει στην ίδια επιχείρηση Ασπίδες με την ελληνική φρεγάτα. Και ο υπουργός Νίκος Δένδιας έχει επαναλάβει πως πρόκειται για μια αποστολή που εμπεριέχει κινδύνους και προτάσει το εθνικό συμφέρον, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σημαντική ναυτική δύναμη. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδαμαντία.